2 χρόνων, οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές που προκάλεσε ο πόλεμος και η φτώχεια βρήκαν πολλές χώρες, μεταξύ άλλων και τις ευρωπαϊκές χώρες, απροετοίμαστες. Και φυσικά αυτό δημιούργησε φόβο σε κοινωνίες που ήδη είχαν υποφέρει από την πρόσφατη οικονομική κρίση και δημιούργησε ξενοφοβικές αντιδράσεις. Με αποτέλεσμα βεβαίως να μην υπάρχει, αν θέλετε, πολύ συχνά κατανόηση για αυτούς τους ανθρώπους που διακινδύνουν τη ζωή τους για να σωθούν από τον πόλεμο στη θάλασσα. Εκείνο που είναι απαραίτητο λοιπόν είναι να υπάρξει μια συνολική διαχείριση της κρίσης αυτής. Πολύ συχνά οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι προσπαθούσαν να αποφύγουν, να διαφύγουν από τον πόλεμο, έβρισκαν, αν θέλετε, αντιμετωπιζόταν με σκληρότητα και δεν έβρισκαν επαρκή ή κατάλληλη, αν θέλετε, φιλοξενία. Συνεπώς, είναι αλήθεια, και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί και να τονιστεί σε αυτή τη συνάντηση, ότι η υποδοχή των μεταναστών και τα έξοδα που γίνονται για αυτήν δεν είναι φυσικά σε κανένα τρόπο πολυτέλεια. Η παγκόσμια αυτή κρίση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί παγκόσμια, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εάν επαρκώς, εάν θυσιάσουμε τις αξίες μας και αρχίσουμε να σπρώχνουμε τις ευθύνες μας προς το διπλανό μας. Θα πρέπει να βρούμε ευθύνες, βέβαια, να προστατεύσουμε καλύτερα τα σύνορά μας μέσω αστυνομικών, αν θέλετε, επιχειρήσεων, για να καταπολεμήσουμε την παράνομη διακίνηση μεταναστών. Και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα μια τέτοια οργάνωση, ένα τέτοιο μηχανισμό θα δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επίσης να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε τη διεθνή συνεργασία, έτσι ώστε να επιστρέψουμε πίσω στις χώρες τους άτομα τα οποία οι επιτροπές ασύλου απέρριψαν, και να αντικαταστήσουμε τους δρόμους παράνομης μετανάστευσης που είναι ανασφαλείς με επίσημες οδούς μετανάστευσης. Όλα αυτά φυσικά θα πρέπει να υποστηρίζονται σε εθνικό και περιφερειακό πλαίσιο. Στην Ευρώπη ήδη δουλεύουμε στα πλαίσια μιας συμφωνίας Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε όμως επίσης να αναπτύξουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο θα αυξήσει την οικονομική υποστήριξη προς χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες και φυσικά να φροντίσει για την επαναπροώθηση ατόμων που δεν χρήζουν ασύλου και την μετεγκατάσταση, επανεγκατάσταση των προσφύγων. Θα πρέπει να αυξήσουμε την συνεργασία των αστυνομικών αρχών και των συνοριακών αρχών, και όλες αυτές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στα πλαίσια της μετανάστευσης και των προσφυγικών ροών δεν μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας τα παλιά εργαλεία που διαθέτουμε σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν νέους τρόπους να συνεργαστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο με βάση τις αξίες. Και πραγματικά περιμένω ανυπόμονα τα αποτελέσματα και τους καρπούς αυτών των συζητήσεων. Ευχαριστώ πολύ.